τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοφέλεια Αναστασία Ιωσηφίδου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Καρβάλης Νίκος Γκίκας. Κατά τη συνάντηση, εξέθεσαν στον Περιφερειάρχη τις απόψεις τους για τα θέματα της περιοχής τους και τον ενημέρωσαν για την ομόφωνη αντίθεση των κατοίκων στη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Ανακυκλώσιμων και Ογκωδών Υλικών στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Και λοιπόν, στην περιοχή της Καρβάλης να κάνει αυτή τη μονάδα, να μαζεύει τα σκουπίδια από όλη την περιοχή. Από το Δήμο Καβάλας, Δήμο Παγκαίου, Δήμο Νέστου, δεν ξέρω και από ποια είναι άλλη περιοχή, προκειμένου να κάνει την δική του δουλειά. Είχε γίνει μία... Για να πάρει την άδεια συγκεκριμένη μονάδα, πρέπει να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι. Όταν λοιπόν σαν φορείς Καρβάλης, σαν κάτοικοι Καρβάλης, είχαμε ενημερωθεί τελευταία στιγμή, χωρίς να μας ενημερώσει κανείς επίσημα από τη συγκεκριμένη εταιρεία που όφυλαν, γιατί όφυλαν το συγκεκριμένο θέμα να το φέρουν σε διαβούλευση στην τοπική κοινωνία, έτσι. Δεν κάναν λοιπόν τίποτα και μάθαμε τελευταία στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, ότι πρόκειται να περάσει το συγκεκριμένο θέμα από την αρμόδια Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κατευθείαν εμείς κάναμε σύσκεψη φορέων ξανά, κάναμε γενική συνέλευση, λαϊκή συνέλευση μάλλον, στη Νέα Καρβάλη. Συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι, μαζεύτηκαν πάνω από 1.000 υπογραφές των κατοίκων για την αντίδρασή μας για αυτήν την δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας. Και ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι πριν να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βγήκε η απόφαση περιβαλλοντικών όρων. Στην έκταση αυτή την τέλος πάντων, που θέλουν που να γίνει ναι. η συγκεκριμένη μονάδα, να σας πω ότι αναφέρονται μέσα στην απόφαση περιβαλλοντικών όρων κάποια αριθμή αγροτεμαχίων στην οποία πρόκειται να γίνει η συγκεκριμένη μονάδα. Σας πληροφορώ ότι τους πήραμε όλους τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων και κανείς δεν γνώριζε τίποτα. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν και αγροτεμάχια, αριθμοί αγροτεμαχίων, χωρίς να συνενούν καν οι ιδιοκτήτες για τη χρήση των αγροτεμαχίων τους για τέτοιο σκοπό. Εμείς είμαστε ανάμεσα, η Καρβάλη είναι ανάμεσα σε δύο βιομηχανίες. Θεωρούν όλοι ότι επειδή είμαστε σε δύο βιομηχανίες ανάμεσα, ό,τι στους καρφιστείς του καθενός που να υποβαθμίσει το περιβάλλον, μπορεί να έρθει να το κάνει στην Καρβάλη. Δεν είναι έτσι. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της περιοχής και εξέφρασε την κατανόηση για την πλήρη συμπαράσταση του στα αιτήματα των κατοίκων.